Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, θα βγούμε νικητές κι ας είναι οι θυσίες μας βαριές, έγραφε ο Ναζίμ Χικμέτ για τους δολοφονημένους συντρόφους του. Με αυτή λοιπόν την αποφασιστικότητα, με σεβασμό και πίστη, τιμάμε τους νεκρούς συντρόφους μας, τις θυσίες των εκατοντάδων χιλιάδων κομμουνιστών, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. 43 χρόνια πριν, 28 Ιούλη του 1980, παραμονή της διεξαγωγής ενός μεγάλου πανεργατικού συλλαλητηρίου ενάντια στην ανεργία, την ακρίβεια της απολύσης, οι οργανώσεις της ΚΝΕ στα πανεπιστήμια βρίσκονται επιποδός. Είναι μία το μεσημέρι, όταν συνεργεία της οργάνωσης των ΑΕΗ μοιράζουν στους εργαζόμενους της ΕΤΜΑ ανακοινώσεις και προκηρύξεις του ΚΚΕ. Μεταξύ τους, η τριτοετής φοιτήτρια της Παντίου, η συντρόφισσα Σωτηρία Βασιλαγοπούλου. Η απόφαση της εργοδοσίας είναι συγκεκριμένη, να μην πέσει καμία προκήρυξη του ΚΚΕ στα χέρια εργάτη. Αλλά και η απόφαση των συντρόφων μας είναι διαφορετική. Κάθε εργάτης πρέπει να πάρει προκήρυξη, κάθε εργάτης πρέπει να μάθει τους στόχους του συλλαλητηρίου και να εμπνευστεί. Η εργοδοσία συγκεντρώνει τους εργάτες σε πούλμαν, ορμά προς τα μέσα για να τους συγκεντρώσει. Στις 2, με εντολή της αστυνομίας, ανοίγουν οι πύλες για να βγουν τα πούλμαν με ταχύτητα, ώστε να μην προλάβουν οι εργάτες να έρθουν σε επαφή με τα μέλη της ΚΝΕ. Όταν ένα από τα λεωφορεία περνάει την πύλη, η Σωτηρία ορμά προς τα παράθυρα για να πετάξει τις προκηρύξεις. Το πούλμαν τη χτυπά και παρά τις εκκλήσεις να σταματήσει, ο οδηγός, γνωστός μπράβος της εργοδοσίας, αναπτύσσει ταχύτητα και με τις πίσω ρόδες δολοφονεί τη συντρόφισσα. Έτσι, η μικρή συντρόφισσα με το μικρό χαμόγελο και τα μεγάλα πανανθρώπινα όνειρα, όπως έγραφε για αυτή ο Γιάννης Ρίτσος, άφησε την τελευταία της πνοή. Μια πνοή που και σήμερα αφουγκραζόμαστε όσοι βαδίζουμε μαζί τον ίδιο δρόμο. Στο απλωμένο χέρι της Σωτηρίας βλέπουμε τη μεγάλη προσπάθεια των κομμουνιστών να πλώσουν το χέρι σε όλους τους εργάτες, τους νέους, την ακούραστη καθημερινή προσπάθεια για την οργάνωση του εργατικού κινήματος, που είναι ασπίδα για το σήμερα και ελπίδα για το αύριο, τη διαφώτιση της εργατικής τάξης για τη συγκέντρωση δυνάμεων στην πάλη για το σοσιαλισμό. Αλλά και στους στιγνούς δολοφόνους της βλέπουμε το αδίστακτο πρόσωπο του κεφαλαίου, όταν προστατεύει τα κέρδη του, όταν δεν ρισκάρει να συναντηθούν οι εργαζόμενοι με τις πρωτοπόρες ιδέες του ΚΚΕ. Είναι κάποιες στιγμές που τα προσχήματα καταραίουν και η αλήθεια φανερώνεται με τρόπο επιβλητικό. Έτσι και εκείνο το μεσημέρι αποκάλυψε στα μάτια περισσότερων και με αυτή τη μορφή την ασυμφιλίωτη διαρκή πάλη των τάξεων που είναι διαρκής. Ήρεμη πότε και πότε ορμητική, πότε ειρηνική και πότε βίαιη, όμως πάντα σκληρή. Καμία δύναμη δεν μπορεί να τη σταματήσει αν δεν εκπληρώσει το σκοπό της. Και αυτή την αιματηρή στιγμή φάνηκαν και αποδείχτηκαν χαρακτηριστικά πως η δημοκρατία τους σταματάει στις πύλες των εργοστασίων, εκεί που νόμος είναι τα κέρδη των λίγων, εκεί που οι ανάγκες των πολλών δεν βρίσκουν υπεράσπιση σε κανένα νόμο παρά στη δική τους δύναμη. Η δεκαετία του 1980, δεκαετία που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, είναι αποκαλυπτική και επιβεβαιώνει ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν είναι παρά μια καλά καμουφλαρισμένη μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου, που δεν αναιρεί στο ελάχιστο την απόλυτη εξουσία του πάνω στους εργαζόμενους. Αποδεικνύει πως τα εργοδοτικά εγκλήματα δεν είναι ούτε μεμονωμένα ούτε τυχαία περιστατικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που φανερώνουν ότι σε όλες τις συνθήκες οι καπιταλιστές έχουν ανάγκη να καταστέλουν, να αντιπαλεύουν, να συκοφαντούν τους εργατικούς αγώνες, να στοχοποιούν την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, βασιζόμενοι φυσικά στο νομικό πλαίσιο που υπηρετεί τις ανάγκες του, που βγάζει τις απεργίες παράνομες, που ενώ κατοχυρώνει το δικαίωμα του καπιταλιστή στην εκμετάλλευση, δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα του εργάτη να αγωνίζεται. Σκεφτείτε μόνο τα τελευταία χρόνια που έχουμε δει τους μπράβους να επιτίθονται στους εργάτες όπως στην Κόσκο, στα Γιάννενα, τα ΜΑΤ και άλλα τμήματα ακόμα και του στρατού να βρίσκονται στις υπηρεσίες των μονοπωλίων, αλλά και διάφορους φασίστες που αποτελούν το μακρύ χέρι των εργοδοτών και δρούν οργονωμένα και δολοφονικά ενάντια στους πρωτοπόρους κομμουνιστές συνδικαλιστές όπως ζήσαμε στο πέραμα κι αλλού. Αποδεικνύεται πως η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι για όλους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα γεγονότα που μας απασχολούν διαδραματίζονται έξω από μια μεγάλη επιχείρηση όπως η ΕΤΜΑ, σε μια περίοδο με μεγάλες πωλήσεις και κερδοφορία, το 1970 έως 1980.
Εργάτες και καπιταλιστές δεν μοιράζονται τελικά τις ίδιες ανησυχίες, όπως φάνηκε και όταν τα αφεντικά της ΕΤΜΑ δεν υπολόγισαν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, έκλεισαν το εργοστάσιο σε μεταγενέστερο χρόνο και το μετέφεραν στην Κίνα. Αλλά παράλληλα, αποκαλύπτεται και ο ρόλος του αστικού κράτους, που είναι η πολύμορφη επιβολή και εξυπηρέτηση της κυριαρχίας της αστικής τάξης. Αστυνομία και δικαιοσύνη λύνουν και δένουν για αυτό το σκοπό. Έτσι, δεν ήταν τυχαία η στάση τους και στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η συμβολή της αστυνομίας στο εργοδοτικό σχέδιο για να εμποδιστεί η εξόρμηση της ΚΝΕ, μέχρι και στην προσπάθεια να συγκαλυφθεί το έγκλημα, αρχικά φυγαδεύοντας το δολοφόνο και στη συνέχεια χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία τροχαίο ατύχημα, με το δικαστήριο να μην δέχεται τις κατηγορίες και την κυβέρνηση να μιλά για εκμετάλλευση ενός τροχαίου από τους κομμουνιστές. Περιττό να πούμε ότι η ηθική αυτουργή της δολοφονίας, η εργοδοσία της ΕΤΜΑ, δεν κατηγορήθηκε ποτέ για το έγκλημα. Βέβαια, ξέρουμε καλά, μόνο η παρέμβαση του λαού και της νεολαίας με τον αγώνα της μπορεί να επιβάλλει κανένα έγκλημα να μην συγκαλυφθεί και να στοχοποιηθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Και αυτό έγινε και τότε, όταν το ίδιο βράδυ διαδήλωσαν χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενοι στον τόπο του εγκλήματος, όταν η απεργία άρχισε στις 10 η ώρα, η παραγωγή σταμάτησε, οι εργάτες διαδήλωσαν και τις επόμενες μέρες η κηδεία της συντρόφισσας μετατράπηκε σε συλλαλητήριο, ενώ λίγους μήνες αργότερα το 6ο φεστιβάλ της ΚΝΕ αφιερώθηκε σε εκείνη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η συνεισφορά της συντρόφισσας Σωτηρίας δεν τελείωσε εκείνο το καλοκαίρι πριν 43 χρόνια, γιατί εμπνέει στις πιο αντίξωες συνθήκες το σιωπηλό και δυσδιάκριτο πολλές φορές ηρωισμό και της δικής μας εποχής. Τον ηρωισμό της νέας αγωνίστριας που ενώνει κάθε μικρή καθημερινή προσπάθεια με το νήμα της οργανωμένης πάλης για μια ανώτερη κοινωνία, με αστήρευτο μίσος για τους εκμεταλλευτές, αλλά υπομονή, αγάπη και εμπιστοσύνη για την εργατική τάξη, που πάει κόντρα στο ρεύμα, στις σάπιες ιδέες και τα ιδανικά του σημερινού συστήματος, που απορρίπτει τα σάπια πρότυπα που εξευτελίζουν την ανθρώπινη ζωή, αμφισβητεί την υποταγή, την απογοήτευση για το τίποτα δεν αλλάζει, αλλά πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια για να καλλιεργείται το ταξικό κριτήριο στο έδαφος της γνώσης, να αναπτύσσεται η ταξική αλληλεγγύη, να εμπνέονται σήμερα περισσότεροι νέοι στον αγώνα για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Την βλέπουμε στον ηρωισμό της νέας φοιτήτριας, που αγωνίζεται για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και Δυνατοτήτων, για την αγωνιστική αναζωογόνηση του φοιτητικού κινήματος, ώστε να διαπαιδαγωγηθούν αγωνιστικά χιλιάδες φοιτητές για να ανέβουν οι απαιτήσεις της νέας γενιάς. Στον ηρωισμό της νέας εργαζόμενης, που συνεχίζει αταλάντευτα στον αγώνα, καλώντας τους συναδέλφους της να δυναμώσουν τα σωματεία κόντρα στην εργοδοτική τρομοκρατία. Αλλά και στον ηρωισμό της νέας μητέρας, που μέσα στις αμέτρητες δυσκολίες και τις υποχρεώσεις, δεν σταματά στιγμή να παλεύει για το μέλλον του παιδιού της, όλων των παιδιών του κόσμου. Ξέρουμε καλά ότι, όπως τραγούδησε και ο Μάνος Λοΐζος, τίποτα δεν πάει χαμένο, αφού η ζωή γεννά ελπίδες, παρακαταθήκες για τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο συνδυασμός της επίδρασης των εξελίξεων αλλά και της δικής μας παρέμβασης δημιουργεί διεργασίες στη σκέψη των νέων. Περισσότερες είναι υπόγειες, βουβές, δεν εκφράζονται σε κάθε φάση με αποφασιστικότητα οργάνωσης, προσωπική ή πιο μαζική συμμετοχή στους αγώνες στο κίνημα. Η καθημερινή μας όμως ακούραστη δουλειά είναι αναντικατάστατη για να συσσωρεύονται στη συνείδηση των νέων στοιχεία που οριμάζουν και ετοιμάζονται να εκφραστούν. Και σήμερα μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοια στοιχεία της δράσης μας που εκφράζονται στην άνοδο του κύρους του κόμματος και που ένα τμήμα αυτού του κύρους καταγράφτηκε και στις βουλευτικές εκλογές, σηματοδοτώντας το μοναδικό θετικό στοιχείο στο έδαφος ενός αρνητικού συσχετισμού που υπήρχε και παραμένει. Μια δράση που συνέβαλε στο να γίνεται πιο διακριτός στις πιο πλατιές εργατικές λαϊκές δυνάμεις ο ρόλος του κόμματος, ως ισχυρής οργανωμένης πρωτοπορίας, φορέας των νέων ιδεών της επαναστατικής κοινωνικής προοπτικής, νους δηλαδή καρδιά, οργανωτής της λαϊκής πάλης, να κατοχυρώνει όμως αυτό το ρόλο του στην πράξη, να τον εμπιστεύονται ευρύτερες δυνάμεις. Και αυτό ακριβώς ενοχλεί. Γι' αυτό και μπαίνει στο στόχαστρο με την προσπάθεια υποβάθμισης της σημασίας της ανόδου του ΚΚΕ, με αβάσιμες συγκρίσεις με ποσοστά άλλων κομμάτων, είτε με το να αποδίδεται σε μια επικοινωνιακή καμπάνια
που ούτε μπορεί φυσικά να εξηγήσει τα σημαντικά αποτελέσματα σε εργατικές λαϊκές γειτονιές, σε βιομηχανικές περιοχές, αλλά ακόμα περισσότερα είναι μια συνειδητή προσπάθεια που έχει στόχο να κρύψει τα στοιχεία που πρέπει να παρατηρήσει ο λαός και η νεολαία για να συνεχίσουν την επαφή τους με το κουκουέ, δηλαδή τη συμμετοχή στους αγώνες, την προσεκτική γνωριμία με την πολιτική του πρόταση. Αυτές οι συνθήκες που δώσαμε τη μάχη, αυτό το κύρος, κατακτήθηκε από την πρωτοπόρα δράση μας σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα της προηγούμενης περίοδου, σε εμβληματικούς αγώνες. Στην παλικαρίσια στάση των μελών και στελεχών του κόμματος, που πρωτοστάτησαν ακόμα και σε περιόδους φυσικών καταστροφών, όπως αυτές που βλέπουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για να γεννηθεί μέσα σε αυτές τις προσπάθειες το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής». Διαμορφώθηκε στη δράση της ΚΝΕ στους φοιτητές, που εκφράστηκε με την πρωτιά της πανσπουδαστικής φοιτητικές εκλογές. Στη δράση μας για να εκφραστεί αγωνιστικά η οργή για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, για να υιοθετηθούν πλατιά ριζοσπαστικά αιτήματα όπως τα κέρδη του συνεκρή μας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες φυρηλατήθηκαν και ανανεώθηκαν αγωνιστικοί δεσμοί, διαμορφώστηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης, διάβλη επικοινωνίας. Το έδαφος όμως όλων των παραπάνων ήταν η επεξεργασία της σύγχρονης επαναστατικής στρατηγικής του κόμματος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό έδωσε δυνατότητα στο κόμμα μας να πρωτοστατήσει εύστοχα στους αγώνες, να διατηρήσει και να αναπτύξει τις οργανώσεις του, να συνδεθεί με μάζες, να μπορέσει σε αυτές τις συνθήκες να εξηγήσει καλύτερα τη θέση του για μη συμμετοχή σε αστική κυβέρνηση, να αναλύσει καλύτερα τη δική μας αντίληψη για την εργατική εξουσία. Γι' αυτό και η άνοδος του κύρους του κόμματος αφορά την ιδεολογικοπολιτική παρέμβαση γύρω από στρατηγικά ζητήματα της ιστορίας, της οικονομίας, της σύγχρονης ιδεολογικοπολιτικής διαπάλης, όπως την εκπαίδευση για τις ανθρώπινες σχέσεις και άλλα. Είναι λοιπόν, σύντροφοι, ελπιδοφόρο το νέο στοιχείο που εντοπίζουμε ότι υπάρχει ένα υπαρκτό αλλά αδύναμο ακόμα ρεύμα αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα, που το εντοπίζουμε μέσα στους φοιτητές. Γι' αυτό και επιδιώκουμε να δυναμώνει, να γίνονται περισσότεροι αυτοί που αναζητούν λύσεις στο δρόμο του οργανωμένου αγώνα, να διαμορφώνονται ρήγματα στη σκέψη τους μέχρι τώρα, να ανοίγουν δηλαδή χαραμάδες για να απαντηθούν τα νέα γιατί που προβάλλουν, να βάζουν περισσότεροι στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο σε συμπόρευση με το κόμμα στην πάλη για μια άλλη μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Γι' αυτό τα μέλη της ΚΝΕ πρωτοστατούμε καθημερινά στα πανεπιστήμια για να συνειδητοποιείται αυτός ο δρόμος, αφού εκεί βρίσκεται η ελπίδα για την πλειοψηφία της νεολαίας που προέρχεται ή προσεγγίζει την εργατική τάξη. Η νεολαία, παρά τα ιδιαίτερα ηλικιακά και άλλα χαρακτηριστικά της, δεν συνιστά μια ιδιαίτερη τάξη στρώμα, αλλά αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο της κοινωνικοταξικής διάρθρωσης. Το παρόν της, το μέλλον της, εξαρτάται από την πορεία των ταξικών αγώνων, τη νίκη της εργατικής τάξης και την ανατροπή του καπιταλισμού. Η ατομική προσπάθεια του κάθε νέου έχει συγκεκριμένα όρια που καθορίζονται από τα αγωνιστικά κατεκτημένα δικαιώματα της εργατικής τάξης στους ταξικούς αγώνες. Τονίζουμε στο 21ο συνέδριο και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η νεολαία, λέμε, μπορεί να διεκδικήσει το μέλλον της στα δικαιώματά της μόνο αν δει ποιοι και γιατί της το αστερούν, πώς και με ποιους μπορεί να τα κατακτήσει. Γι' αυτό και η ΚΝΕ αναπτύσσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια να αναπτύσσουν οι αγώνες της νεολαίας, να αποκτούν αντοχή, συνέχεια, ριζοσπαστικό προσανατολισμό, αφού από μόνα τους τα οξυμένα προβλήματα δεν αρκούν για να ενταχθεί ένας νέος σταθερά στο κίνημα. Χωρίς δηλαδή το πλαίσιο των ιδεών, των ιδανικών, τη διαμόρφωση κριτηρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή αγωνιστική συνείδηση και στάση τα επόμενα χρόνια της ζωής του ως εργαζόμενος. Γι' αυτό και επιδιώκουμε να δυναμώσει η συμπόρευση του φοιτητικού με το εργατικό, ταξικά προσανατολισμένο κίνημα, η εμπιστοσύνη στην αξία του αγώνα, χαρακτηριστικά που επιδιώκουμε να κατακτιούνται από τα ακόμα φοιτητικά και μαθητικά χρόνια, ενάντια στην προσπάθεια της άρχουσας τάξης να ετοιμάσει το νέο εργατικό δυναμικό. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε αισιόδοξοι, γιατί καταφέραμε σε πρωτόγνωρες συνθήκες ένα σημαντικό βήμα στη βελτίωση του συνδικαλιστικού συσχετισμού στις εκλογές με την ανάδειξη της πανσπουδαστικής σε πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Έχουμε όμως πλήρη συνέστηση ότι ο πραγματικός συσχετισμός που αντανακλάται στη συνείδηση, τη στάση, τις πολιτικές επιλογές των φοιτητών παραμένει αρνητικός. Στην κατάσταση στο φοιτητικό κίνημα επιδρά η γενικότερη υποχώρηση του κινήματος, η δράση του αστικού κράτους, των κυβερνήσεων και των υπόλοιπων αστικών και οπορτουνιστικών κομμάτων,
ο χαρακτήρας του αστικού πανεπιστημίου. Όμως, επιδρούμε και εμείς με το στόχο μας για την αγωνιστική ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος. Στόχος όμως που πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την παρέμβαση του συστήματος και των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Με τη διαχρονική προσπάθεια των κυβερνήσεων να μετατρέψουν τους φοιτητές σε ενεργούς υποστηρικτές της πολιτικής του κεφαλαίου, προβάλλοντας βαθιά αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις με θετικά φορτισμένες έννοιες. Αλλά και η προσπάθεια των αστικών κομμάτων, των οπορτουνιστών, να μετατρέπεται το φοιτητικό κίνημα σε ντεκόρ των αστικών σχεδιασμών και αναμορφώσεων, εγκλωβισμένο σε μια γραμμή ήττας. Παράλληλα, δεν παραβλέπουμε την προσπάθεια να χτυπηθούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και ο διεκδικητικός τους χαρακτήρας, με την άμεση παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία τους, αλλά και με την επιδίωξη εκφυλισμού, απονεύρωσης του ρόλου τους ως συλλογική οργάνωση των φοιτητών. Και φυσικά, για να περπατήσει αυτή η επίθεση, επιστρατεύονται διάφορες λογικές, όπως η αποπολιτικοποίηση των συλλόγων, πως οι αγώνες είναι αναποτελεσματικοί, ξεπερασμένοι, πως οι φοιτητές πρέπει να ασχολούνται μόνο με τη σχολή τους, κρύβοντας τελικά το ποια πολιτική δημιουργεί τα προβλήματα στις σπουδές και κυρίως κρύβοντας ότι το εκπαιδευτικό πρόβλημα είναι στην ουσία του κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα. Φυσικά, η ακύρωση αυτών των σχεδιασμών πέρασε και περνάει μέσα από τη διεύρυνση του μετόπου αγώνα σπουδαστών, που εκφράζει το ριζοσπαστικό και μαχητικό κομμάτι του φοιτητικού κινήματος, τη γραμμή πάλι σε σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπόρευση με το ταξικά προσανατολισμένο κίνημα και τα τελευταία χρόνια φάνηκε η αναντικατάστατη συμβολή του στο περιεχόμενο των αγώνων, στον πανελλαδικό συντονισμό τους, που ανέτρεψαν αντιδραστικούς σχεδιασμούς όπως ήταν η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Σήμερα θέτουμε ως ζητούμενο το δυνάμωμα της ιδεολογικής πολιτικής παρέμβασης και της πρωτοπόρας δράσης της ΚΝΕ μες στο φοιτητικό κίνημα, γιατί αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τον προσανατολισμό των φοιτητικών αγώνων, την εδραίωση αυτού του συσχετισμού και τη βελτίωσή της. Και από αυτή την άποψη είναι κρίσιμη η πορεία ισχυροποίησης της ΚΝΕ σε κάθε σχολή και σε κάθε τμήμα που αποτελεί βασικό παράγοντα στην παραπάνω προσπάθεια. Γι' αυτό και δυναμώνουμε τις προσπάθειες για να ανέβει ο βαθμός οργάνωσης των φοιτητών, να συμμετέχουν περισσότεροι στη συλλογική δράση. Πρωτοστατούμε δηλαδή για να αναπτύσσουμε κοινή δράση με χιλιάδες νέους, χωρίς να έχουμε σαν προϋπόθεση να συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Με αυτούς τους νέους μας ενώνουν οι συνθήκες ζωής, τα προβλήματα, οι αγωνίες, οι προσδοκίες, ακόμα και αν μας χωρίζουν κάποιες πολιτικές απόψεις, ο τρόπος σκέψης τους, ή αν εντοπίζουμε προκαταλήψεις ή και αυταπάτες στη συζήτηση μαζί τους. Αυτή εξάλλου είναι η νέη πολιτική μας τους ταιριάζει. Γι' αυτό απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη, επιδιώκοντας να διαμορφώνουμε ειλικρινείς αγωνιστικούς δεσμούς. Να δίνουμε απάντηση με προωθητικό τρόπο στα ερωτήματα και στους προβληματισμούς τους, ώστε να διαμορφώνονται οι όροι για να μπαίνουν νέοι στον αγώνα, ώστε τα προβλήματα που συναντούν οι νέοι στις σπουδές, στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, να γίνονται έδαφος συλλογικής οργανωμένης δράσης. Έτσι φιλοδοξούμε να κατακτάει κάθε μέλος της ΚΝΕ τα στοιχεία του πρωτοπόρου αγωνιστή, την ενασχόληση με το σύνολο της ζωής και των προβλημάτων των νέων, χωρίς καμία υποτίμηση, την προετοιμασία και την ετοιμότητα για άμεση δράση και ανάπτυξη πρωτοβουλίας, την αντιπαράθεση με τις αστικές και οπορτουνιστικές αντιλήψεις μέσα στο κίνημα. Με βάση αυτό, επιδιώκουμε σε κάθε τμήμα, έτος, σχολή, να διαμορφώνονται όροι συσπήρωσης και οργάνωσης που απαιτούν θαρετή ανάληψη πρωτοβουλειών για να εκφράζονται αγωνιστικά οι ανησυχίες των φοιτητών. Σε αυτή τη βάση πρωτοστατούμε για να δυναμώνει η διεκδίκηση με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών, βάζοντας στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο τη στρατηγική του κεφαλαίου. Διαμορφώνουμε πλαίσιο διεκδικήσεων με έγνοια για το πώς θα προωθούμε την αντικαπιταλιστική γραμμή πάλης, πώς επεξεργαζόμαστε αιτήματα, πώς θα προωθούμε και ενισχύουμε τις συλλογικές διαδικασίες και την ανάπτυξη των αγώνων. Οπωσδήποτε όμως, η υιοθέτηση του πλαισίου πάλης δεν γίνεται μια και έξω, ούτε είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει ένας αγώνας. Αυτό μπορεί να γίνει υπόθεση της πάλης των φοιτητών όταν επιλέγονται οι κατάλληλες αιχμές, όταν εντοπίζεται ο κρίκος που μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα για έναν αγώνα και έτσι μέσα στις αγωνιστικές διεργασίες αυτή η ζήμωση του πλαισίου αναπτύσσεται, εξελίσσεται, υιοθετείται πλατύτερα, κλιμακώνεται ή και ανάλογα τις εξελίξεις μπορεί και να υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Όλα τα παραπάνω όμως τα καταφέρνουμε προβάλλοντας τη θέση μας για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και Δυνατοτήτων της εποχής,
Γιατί μόνο έτσι μπορεί να δοθεί όθηση, διέξοδο στη σκέψη και κίνητρο για τη συμμετοχή στον αγώνα. Να φωτίζονται δηλαδή τα όρια του σημερινού συστήματος. Το τι μπαίνει εμπόδιο σήμερα για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Σε ποια κατεύθυνση τελικά μπορεί να διαμορφωθεί γραμμή σύγκρουσης με αυτή την πολιτική αποτελεσματικότητας των αγώνων. Σημαντικό στοιχείο παράλληλα της πάλης μας αυτής είναι η εναντίωση του φοιτητικού κινήματος στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την εμπλοκή της χώρας στα σχέδια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ στην περιοχή, που είναι άπκρος επικίνδυνα και δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της χώρας, όπως αποδεικνύει και η θλιβερή πείρα από την εισβολή στην Κύπρο που σήμερα συμπληρώνονται 49 χρόνια. Αυτή η πάλη αποκτά επίγον χαρακτήρα, ιδιαίτερα στον απόϊχο της πρόσφατης συνόδου του ΝΑΤΟ που έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Παράλληλα, πρωτοστατούμε για να ζωντανεύει η λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων, να αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα ακόμα και του εκφυλισμού, επιδιώκοντας να μετατρέπονται σταθερά οι σύλλογοι σε εστίες συλλογικότητας, οργάνωσης της πάλης, χώροι έκφρασης και διεκδίκησης για κάθε φοιτητή. Να διαμορφώνεται σταθερά λειτουργία, δημοκρατική συλλογική, με μπροστά τη σωστή λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, την ενημέρωση, τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων με ουσιαστικές διαδικασίες, την ανάληψη πρωτοβουλειών για την έκφραση της αλληλεγγύης προς όλους, αλλά και την πολύμορφη δραστηριότητα για το εργασιακό μέλλον του αποφύτου, για το επιστημονικό αντικείμενο, για τον εμπλουτισμό της δράσης των συλλόγων για θέματα πολιτισμού αθλητισμού. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, με αφορμή τη δολοφονία της συντρόφισσας Σωτηρίας, μας έρχονται έντονα στο μυαλό εικόνες της κοινής δράσης των φοιτητικών συλλόγων και των εργατικών σωματείων. Τα συνθήματα όπως αυτό, το «Φοιτητές εργατιά, μια φωνή, μια γροθιά». Αυτό το σύνθημα δεν είναι ευκαιριακό, ούτε απλά αποτυπώνει την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων και των φοιτητών. Έχει τις ρίζες του στην ουσία όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Αναδεικνύει ότι η βάση για την ανάπτυξη κοινής δράσης του φοιτητικού και εργατικού κινήματος είναι αντικειμενική, αφού η πηγή της πολιτικής που γεννά τα προβλήματα και αδιέξοδα στην ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται στο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα και στη μεγάλη σύγκρουση της εποχής μας που εκφράζεται στην πάλη μεταξύ της εργατικής και της αστικής τάξης, του νέου με το παλιό, αφού παράλληλα σε αυτή την πάλη βρίσκεται και η διέξοδος και ο αγώνας. Με μια μόνο ματιά στις πρόσφατες προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Μιλάνε για ένα μεγάλο εξυγχρονισμό, για καινοτομίες και για βήματα προς το μέλλον, χωρίς ιδεολογικές, λένε, αγγυλώσεις. Φυσικά, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε έτσι ότι ονομάζουν καινοτόμα μια πολιτική που έχει δοκιμαστεί και δεν έλυσε κανένα από τα προβλήματα των φοιτητών, όταν η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων μειώθηκε δραματικά, έως και 70%, όταν οι φοιτητές για τις δωρεάν σπουδές δίνουν ένα σκασμό λεφτά, όταν υπάρχουν τμήματα χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και όταν ένας στους 4 κατόχους πτυχίων είναι άνεργος, ένας στους 3 δουλεύει σε επάγγελμα άσχετο με το αντικείμενό του και ένας στους 6 αμείβεται με χρήματα από 400 έως 800 ευρώ. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο αστικός εξυγχρονισμός είναι σταθερά ζητούμενο για το κεφάλαιο για να προσαρμόζει τις λειτουργίες και του Πανεπιστημίου στις σύγχρονες απαιτήσεις της κερδοφορίας του. Γι' αυτό διαχρονικά το κουστούμι του εξυγχρονιστή το έχουν φορέσει πολλές και διαφορετικού τύπου αστικές κυβερνήσεις και στη χώρα μας. Είναι εμφανές ότι ο εξυγχρονισμός τους δεν αλλάζει το χαρακτήρα και την ουσία της πολιτικής τους για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, το στόχο που υπηρετούν τα νέα στοιχεία, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην οργάνωση, τη διοίκηση των ιδρυμάτων, οι κατευθύνσεις στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών. Ούτε αλλάζει το στόχο το να εξασφαλίζουν νέες αποδεσμεύσεις από προηγούμενους περιορισμούς, όπως η δυνατότητα μη ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων με την αναθεώρηση ή παράκαμψη του άρθρου 16. Αυτό αποδείχτηκε εξάλλου και στον πρόσφατο νόμο πλαίσιο της κυβέρνησης, που άνοιξε τους νέους ορίζοντες στη στρατηγική του κεφαλαίου, προωθώντας κρίσιμα θέματα για τα ζητήματα της πανεπιστημιακής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, δηλαδή καθορίζοντας το τι γνώση παράγεται και αναπαράγεται, σε ποιον προσφέρεται και διαδίδεται, ποιος αξιοποιεί τα αποτελέσματά της. Έτσι, πίσω από κάθε πτυχή της κατάστασης που επικρατεί στα πανεπιστήμια, πίσω από κάθε νόμο, βρίσκει κανείς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, ιδιαίτερα έντονα μάλιστα, γιατί τα πανεπιστήμια αποτελούν κομβικό μηχανισμό για την καπιταλιστική ανάπτυξη και την αστική εξουσία στο σύνολό της.
σκεφτείτε ότι δεν είναι τυχαίο ότι στην εμβληματική συνθήκη της Μπολόνια για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανώτατη εκπαίδευση, διατυπώνονται συγκεκριμένες και καθόλου τυχαίες προτεραιότητες που μαρτυρούν τους εμπνευστές της. Πρόκειται για προσπάθειες προσαρμογής της ανώτατης εκπαίδευσης στις αλλαγές που ήδη έχουν συντελεστεί στην παραγωγική βάση της καπιταλιστικής οικονομίας και που επιτάσσουν αντίστοιχες αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας. Στη δεδομένη φάση παίζει ρόλο η διεθνοποίηση της καπιταλιστικής παραγωγής και οι νέες απαιτήσεις που προβάλλουν στο έδαφος της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, στην ανάπτυξη του νέου εργαζόμενου. Η επιστημονική, τεχνική αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας με την ενσωμάτωση σε αυτή νέων τεχνολογιών, πληροφορικής, αυτοματισμού και άλλα, γεννά νέους κλάδους και ειδικότητες και παράλληλα ενισχύει τη διανοητική επιστημονική εργασία. Η ανακατατάξη στην παραγωγική διαδικασία με την ενσωμάτωση περισσότερων καινοτομιών οδηγούν στο να διαφοροποιούνται διαρκώς το απαιτούμενο επίπεδο τεχνογνωσίας, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του νέου εργαζόμενου. Απαιτείται δηλαδή το κεφάλαιο να διαθέτει ένα νέο ικανό εργατικό δυναμικό για να θέσει σε κίνηση την καπιταλιστική παραγωγή. Αυτές οι τάσεις αποτυπώνονται για παράδειγμα στην αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, στη σχέση μεταξύ του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, στη διάρκεια της λεγόμενης διαβίου μάθησης στο πλαίσιο του καπιταλισμού, αλλά και στις αλλαγές που προανήγγειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΣΕΒ στην πρόσφατη Σύνοδο των Βρετανίων για την πρακτική άσκηση. Το κεφάλαιο δίνει απαντήσεις στις υπαρκτές προκλήσεις που περιγράψαμε από τη σκοπιά της κερδοφορίας του, της υποταγής των πανεπιστημίων στους σκοπούς και στο κίνητρο του κέρδους. Γι' αυτό και το σημερινό πανεπιστήμιο οξύνει τα αδιέξοδα, τα προβλήματα και τους ταξικούς φραγμούς. Έτσι, βρίσκουμε όλα αυτά που συναντάμε στην καθημερινή μας προσπάθεια. Διευρύνεται μια απέραντη αγορά προσόντων, πτυχίων, τίτλων σπουδών, διαφορετικών επιπέδων που υπονομεύουν την ολοκληρωμένη επιστημονική επαγγελματική μόρφωση. Η συνεκτικότητα, η συνέχεια, η επιστημονική υποδομή των προγραμμάτων σπουδών θυσιάζεται στο όνομα της συλλογής πρόσκαιρων δεξιοτήτων και εμπειριών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις και η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, η διεύρυνση δηλαδή αυτής της αγοράς με νέα εμπορεύματα πτυχία πολλών διαφορετικών κατηγοριών και ποιότητας. Αντίστοιχα, εκεί εντοπίζουμε και την ρίζα της λειτουργίας των ιδρυμάτων με όλο και περισσότερο επιχειρηματικά κριτήρια, την υποταγή τους σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Γιατί τελικά το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην λειψή σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά και την κοινωνία, αλλά βρίσκεται στο ποια οικονομία είναι συνδεδεμένη με την ανώτατη εκπαίδευση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι φανερό ότι η μάχη για σύγχρονες αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές, για επιστήμη και έρευνα στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, για το μέλλον και την προπτική όλων μας ως απόφοιτους, όλη αυτή η μάχη θα κριθεί στην αρένα της ταξικής πάλης. Με αυτή τη στρατηγική του κεφαλαίου χρειάζεται να αντιπαρατεθεί ο αγώνας των φοιτητών. Γι' αυτό και συναντιέται με το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα, τον πραγματικό αντίπαλο δέος, την αντίρροπη δύναμη σε αυτή τη στρατηγική που παίρνει μορφή με το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας και οι ανάγκες μας. Γι' αυτό και η κοινή δράση του φοιτητικού με το εργατικό κίνημα είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αμφισβητηθούν τελικά τα κριτήρια αυτής της πολιτικής και ακόμα περισσότερο για να συγκρουστούμε με την πηγή που τη γεννά. Μόνο σε συμπόρευση με την εργατική τάξη μπορεί να μετατραπεί ο αγώνας των φοιτητών σε δύναμη ανατροπής, για να δυναμώσει δηλαδή η πάλη για παιδεία κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Ακόμα περισσότερο, η συμπόρευση του φοιτητικού με το εργατικό κίνημα είναι μονόδρομος, γιατί οι διεκδικήσεις του φοιτητικού κινήματος είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εργασιακή προοπτική των αποφύτων, την πάλη για εργασιακές συνθήκες, για τους όρους πώλησης της εργατικής τους δύναμης. Οι πανεπιστημιακές σπουδές είναι επαγγελματικές σπουδές. Έχουν ως στόχο την προετοιμασία του φοιτητή με την απαραίτητη γνώση για την εργασία, το πτυχίο, ο χαρακτήρας του, η απαραίτητη γνώση που σήμερα διεκδικούμε να εντάσσεται σε αυτό με βάση τις εξελίξεις στην ανάπτυξη της κύριας παραγωγικής δύναμης του ανθρώπου, έχει άμεση σχέση με τους όρους πώλησης της αυριανής επιστημονικά ειδικευμένης εργατικής δύναμης που θα κριθεί μέσα από τους ταξικούς αγώνες. Αυτό εξάλλου αποτελεί και ένα στοιχείο της άρρηκτης σχέσης μεταξύ του φοιτητικού και εργατικού κινήματος.
Προβάλλουμε λοιπόν επιθετικά την ανάγκη σύνδεσης των σπουδών και των πτυχίων με την εργασία, προβάλλοντας ταυτόχρονα τους όρους και τις προϋποθέσεις για να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, χωρίς την αναρχία της αγοράς, αλλά με την υπεροχή του κεντρικά επιστημονικού σχεδιασμού της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Η συμπόρευση με το εργατικό κίνημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη επικαιρότητα αναλογιζόμενη τις εξελίξεις στη σύνθεση της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης. Σκεφτείτε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημόνων πουλά πλέον την ειδικευμένη εργατική της δύναμη και όχι το αποτέλεσμα της εργασίας της στα εργαστήρια και στα ερευνητικά κέντρα των ομήλων και του κράτους. Αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι την ανασφάλεια, τον κίνδυνο απόλυσης, την απαξίωση των επιστημονικών ικανοτήτων σε μια περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας, η απαιτούμενη παράλληλα ευελιξία, οι συχνές μετακινήσεις από τόπο σε τόπο για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων έχει επίσης αρκετές αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική ζωή των νέων ερευνητών. Η διαμόρφωση λοιπόν της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης σχετίζεται με τους όρους που θα εντείνουν την εκμετάλλευσή της. Γι' αυτό και η πάλη μας στους συγκεκριμένους σχεδιασμούς εντείνεται σήμερα με το μάτι στραμμένο στο αύριο. Ακόμα όμως και το περιεχόμενο, ο σκοπός, η προοπτική σειράς επιστημονικών αντικειμένων και κλάδων σχετίζεται με την ανάπτυξη της πάλης του εργατικού κινήματος για τις ανάγκες του. Γιατί αλλιώς πώς θα αξιοποιηθούν οι αυριανοί επιστήμονες των διάφορων αντικειμένων συνδυασμένα για την ανάπτυξη επιστημονικής εργασίας και έρευνας για τις ανάγκες του λαού, όπως για παράδειγμα για μέτρα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας, με αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά έργα και μελέτες, για την ολόπλευρη ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδιού, για την ανάπτυξη της έρευνας για σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και άλλα. Προβάλλει λοιπόν από παντού μια μεγάλη στρατηγική σύγκρουση με ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια εξουσία, ποια κοινωνία είναι αυτή που έχει τη δύναμη να σχεδιάζει με βάση τις συνεχώς διευρυόμενες ανάγκες, ώστε να αναπτύσσει ανάλογα και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, να μπορεί να διασφαλίζει την αντιστοίχηση των διαθέσιμων εργαζομένων με τις κοινωνικές ανάγκες και τις αντίστοιχες κάθε φορά θέσεις εργασίας, το ανάλογο επίπεδο σε γνώσεις και ικανότητες. Και ποιος είναι ο φορέας αυτής της νέας κοινωνίας. Η προοπτική λοιπόν του φοιτητικού κινήματος βρίσκεται σε συμπόρευση με το ταξικά προσανατολισμένο κίνημα της εργατικής τάξης, γιατί αυτή αντιπαλεύει λόγω θέσης της στην παραγωγή τη στρατηγική του κεφαλαίου ως αναγκαία προϋπόθεση για την απελευθέρωσή της από την εκμετάλλευση. Γιατί αυτή αποτελεί το φορέα της νέας κοινωνίας και μπορεί να αντιπαραβάλει το νέο απέναντι στο παλιό. Η νεολαία, σύντροφοι και φίλοι, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε ανατροπές, σε βελτίωση του συσχετισμού δυνάμεων, μόνο όταν οι αντιστάσεις της, οι διαθέσεις απειθαρχίας της, είναι κάτω από την επίδραση και τη διείσδυση της ταξικής πάλης και των επαναστατικών ιδεών. Οι αγώνες της νεολαίας είχαν και έχουν συμβολή, όταν χωρίς να χάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, βαδίζουν συνειδητά μαζί με την εργατική τάξη και τους συμμάχους της, και αυτό τρέμει η κυρίαρχη τάξη, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η δική μας δουλειά για την κοινωνική συμμαχία, που αποτελεί και στοιχείο απαραίτητο όρο για την εκπλήρωση των επαναστατικών μας σκοπών. Ο σύντροφος Γιάννης Ρίτσος αποχαιρέτησε τη σωτηρία με ένα ποίημα που ακούσαμε και πριν, κλείνοντας και λέγοντας ότι για πάντα θα είναι μέσα σε εκείνα που γι' αυτά έχει λείψει, πάντα μέσα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η σωτηρία είναι σταθερά μέσα σε όλα αυτά που παλεύουμε και σήμερα. Γιατί για εμάς, το να αλλάξουμε τον κόσμο δεν είναι τρέλα ούτε ουτοπία. Είναι δικαιοσύνη. Και αντίθετα, για μας τρέλα είναι να εγκαταλείψουμε τα όνειρά μας. Και η μεγαλύτερη από όλες τις τρέλες είναι να βλέπουμε σήμερα τη ζωή έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό, τα μέλη της ΚΝΕ όχι μόνο δεν συμβιβαζόμαστε με το να βλέπουμε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως είναι, αλλά μελετάμε το γιατί. Όχι μόνο δεν βλέπουμε τη ζωή έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά με τη μελέτη της επιστήμης της ιστορίας ανακαλύπτουμε τι χρειάζεται για να φτιάξουμε ένα κόσμο έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Γιατί τελικά ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός δεν αποτελεί ακόμα μία πολιτική πρόταση ανάμεσα στις άλλες, αλλά αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική απάντηση στα ερωτήματα της εποχής μας. Μέσα σε κάθε αδιέξοδο του σημερινού συστήματος φωτίζει η ανάγκη να προχωρήσουμε μπροστά. Οι δυνατότητες της εποχής μας ασφιχτιούν, εγκλωβισμένες στη σημερινή οργάνωση της κοινωνίας, σαν το παιδί που έχει μεγαλώσει και δεν χωρά στα ρούχα που φόραγε μέχρι χθες. Γι' αυτό, σύντροφοι και φίλοι, δεν είμαστε μια άτυχη γενιά
που μεγαλώνει σε συνθήκες που ο σοσιαλισμός έχει ανατραπεί και τα πράγματα φαίνονται στατικά. Η ιστορία είναι γεμάτη από γενιές που έζησαν την ήττα πριν γνωρίσουν την οριστική νίκη. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να αλλάξουμε τον κόσμο, δεν αρκεί να το δηλώσουμε. Δεν αρκεί να έχουμε δίκαιες ιδέες και δεν αρκεί να συμμετέχουμε σε κάποιους αγώνες. Χρειάζεται να αναμετρηθούμε οργανωμένα απέναντι στον οργανωμένο αντίπαλό μας, να φτιάξουμε το δικό μας σχέδιο ανατροπής απέναντι στο δικό του της διατήρησης αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό και χρειάζεται μια επαναστατική οργάνωση νεολαίας, η νεολαία του ΚΚΕ, η ΚΝΕ, ώστε απέναντι στις προσπάθειες του συστήματος να πείσει ότι τίποτα δεν αλλάζει, εμείς να φωτίζουμε τη δυνατότητα ριζικών αλλαγών και να τις προσδιορίζουμε. Απέναντι στην υποταγή και στο συμβιβασμό, τις σάπιες ιδέες και τα ιδανικά που εκπέμπει η λειτουργία αυτής της σάπιας κοινωνίας, η δική μας δράση εκπέμπει τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα, το σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικότητας. Απέναντι στο οργανωμένο κράτος, στην εργοδοσία που τρομοκρατεί και όπως βλέπουμε ακόμα και δολοφονεί, να προτάξουμε το ταξικό οργανωμένο κίνημα που οργανώνεται, αντιδρά, περιφρουρεί και διεκδικεί. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε την ΚΝΕ. Γιατί μόνο μέσα από την οργανωμένη πάλη μπορεί να μάθει κάποιος αυτά που χρειάζεται για να νιώσει τελικά έτοιμος σε αυτόν τον αγώνα. Μέσα από τη συλλογικότητα μπορεί η γνώση του ενός να εμπλουτίσει τη γνώση του άλλου και η ετοιμότητα του ενός να δώσει θάρρος στον επόμενο. Γιατί μόνο συλλογικά μπορούμε να αφομοιώσουμε τη μαρξιστική, λενινιστική θεωρία, την ιστορική πείρα του επαναστατικού κινήματος που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για επαναστατική δράση. Γι' αυτό σας καλούμε να πάρετε αυτή την απόφαση. Μια απόφαση κρίσιμη, σημαντική και ελπιδοφόρα. Γιατί η οργάνωση στην ΚΝΕ είναι μια απόφαση που δίνει διέξοδο στη σκέψη και στη δράση κάθε νέου, που τον απελευθερώνει. Γιατί πραγματικά ελεύθερος είναι αυτός που γνωρίζει και δρά συνειδητά. Γιατί για εμάς η ελευθερία του ενός δεν σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, αλλά συνενώνεται, συνεργάζεται, εμπλουτίζεται, πλαταίνει και αποκτά δύναμη στο έδαφος της συνειδητής δράσης. Έτσι, κάθε διαφορετική προσωπικότητα μέσα στην ΚΝΕ, με το δικό της τρόπο, τα δικά της χαρακτηριστικά και ταλέντα, βρίσκει και ανακαλύπτει τον καλύτερό του σε αυτό. Παίρνει ερεθίσματα από τους κοινούς σκοπούς. Τελικά, ο καθένας μας γίνεται πιο σημαντικός, γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε σημαντικούς. Γιατί η οργάνωση στην ΚΝΕ φτιάχνει έναν άλλον τρόπο ζωής και σπάει τα καλούπια που φτιάχνει σήμερα το σύστημα για την προσωπικότητα των νέων. Δίνει ουσία και νόημα σε κάθε καθημερινή προσωπική προσπάθεια, στην προσπάθεια όσων θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι με αξίες και ιδανικά. Άνθρωποι που κοιμούνται το βράδυ και ξέρουν ότι δεν πέρασε μία ακόμα μέρα άσκοπη στη ζωή τους, αλλά αυτή η μέρα μέτρησε. Μια μέρα που μέτρησε γιατί συνέβαλε με τον τρόπο της όχι σε κάτι εφήμερο, αλλά σε κάτι που γράφεται στην ιστορία, στην προσπάθεια του μετασχηματισμού αυτής της κοινωνίας. Μπροστά στα 105 χρόνια λοιπόν του κόμματός μας, στα 55 χρόνια της δράσης της ΚΝΕ, προχωράμε αποφασιστικά. Όχι απλά δεν ξεχνάμε τη συντρόφισσα Σωτηρία, αλλά έχουμε σταθερά οδηγό μας τους σκοπούς και τα ιδανικά που την ενέπνευσαν.